Το σκορ δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Ξέραμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία ήθελε πάρα πολύ τη νίκη. Δουλέψαμε στη διάρκεια της εβδομάδας πάρα πολύ σκληρά. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε και το μειονέκτημα ότι είχαν ένα καινούριο παίχτη ο οποίος ήρθε και ήταν την πρώτη φορά που θα έπαιζε και δεν είχαμε εικόνα για αυτόν 100%. Αλλά όλα τα παιδιά τα αποκρίθηκαν πάρα πολύ σωστά. Ο Μάρκο, το λέω έτσι καλώς, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Η ομάδα σαφώς θα βρει το δρόμο της, δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Εμείς κοιτάμε κάθε φορά να γινόμαστε καλύτεροι, να βελτιωνόμαστε, να γινόμαστε ομάδα και να βγάζουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο. Αυτό το κάναμε και σήμερα. Μας περιμένει πολύ μακρύς δρόμος, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα μου και στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και εδώ θέλω να τελειώνοντας να πω ότι να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί είναι ίσως η μοναδική ομάδα στην Κύπρο που έκανε αυτό που έκανε σήμερα το πρωί. Είναι νομίζω μοναδικό. Ήρθαμε από χτες, μας έδωσε στο γήπεδο να κάνουμε προπόνηση. Είναι κάτι που για μένα είναι φυσιολογικό, το ζούσα όλα μου τα χρόνια. Αλλά η ΠΑΦΟΥ αυτό το πράγμα πρωτοπορεί και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους. Λοιπόν, ευχαριστώ Coach για τα καλά λόγια. Καταρχήν θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα του coach Μιχάλη Κακιούση. Ήρθανε σήμερα, μας κερδίσανε μέσα στην έδρα μας, παίξανε πάρα πολύ καλό μπάσκετ. Όσο αφορά το παιχνίδι δεν έχω πολλά να πω. Χάθηκε όλο το παιχνίδι στο τρίτο το δεκάλεπτο. Μπήκαμε μέσα ανέτοιμοι και σαφώς δεν πήγαμε στους κανόνες μας στην άμυνα. Είχαμε πει για το 3, το Τζόρτι Williams και το 1 και το τρόπο που παίζει ο coach. Μετά από love ball screen. Δυστυχώς δεν είχαμε καλή λειτουργία και επικοινωνία στην άμυνα. Όντως με τον καινούριο τον παίχτη που ήρθαμε θα θέλουμε ακόμα χρόνο να προσαρμοστούμε. Ήδη κάναμε 7-8 προπονήσεις πριν να μπει μέσα, αλλά ώσπου να αντιληφθεί λίγο τη φιλοσοφία και την οτροπία του μπάσκετ που παίζεται στην Κύπρο. Αυτό που έχω να πω, εκπροσωπούμε μια πόλη, την ΠΑΦΟ, που με μεγάλη προσπάθεια βρεθήκαμε στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας μετά από την περσινή προσπάθεια που πήραμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και πραγματικά με μεγάλη προσπάθεια η διοίκηση προσπαθούμε να έχουμε κάτι, να παρουσιάσουμε κάτι καλό. Από εκεί και πέρα το μόνο που έχω να πω είναι ότι δουλειά, με τη δουλειά μόνο μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Αυτά.